Στο σημείο αυτό να καλησπερίσω μέσω Skype την κυρία Ρένα Δούρου, κορυφαίος στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μέλος της Επιτροπής Τομεάρχης Εξωτερικών και Άμυνας. Κυρία Δούρου, πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε έστω και μέσω Skype σήμερα μαζί μας, γιατί διαγνωστήκατε με COVID και δεν είστε πολύ καλά. Εγώ να ευχαριστήσω και να μου επιτρέψετε την κυρία Κούρτη και τον κύριο Λιακόγκονα που κάνανε δυνατή την συνομιλία μας. Γιατί για να βγει μια εκπομπή, βεβαίως χρειαζόμαστε ένα λειτουργό της ενημέρωσης όπως είστε εσείς, μία λειτουργό της ενημέρωσης. Αλλά είναι και οι πολύ καλά κάνουν και το λέτε. Και οι άνθρωποι πίσω από τις κάμερες. Χωρίς εκείνους δεν βγαίνουμε. Που τους ξεχνάμε, που τους θεωρούμε αυτονόητους. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ, γιατί δεν σας κρύβω ότι λόγω της κατάστασής μου τους δυσκόλεψα κιόλας πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ περαστικά να σας ευχηθούμε. Πριν πάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ, όπου τα βλέμματα σήμερα της επικαιρότητας είναι στραμμένα στην Κεντρική Επιτροπή και στα εσωκομματικά σας, θα ήθελα ένα σχόλιο για τις κρίσιμες, πραγματικά κρίσιμες, κρίσιμο αυριανό δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία. Καταρχάς, να μου επιτρέψετε, μιλώντας ως γυναίκα προς γυναίκα και μάλιστα ως γυναίκα προς μια γυναίκα εργαζόμενη, μητέρα, ότι να ξεκαθαρίσουμε ότι η Βάλια Πετούρη σήμερα το βράδυ δεν είναι ότι τα έχει όλα λυμμένα και θεωρεί ότι πρέπει να ασχοληθεί με τις γαλλικές εκλογές ή με τις βρετανικές εκλογές και την ακολουθεί η Ρένα Δούρου που επίσης τα έχει λυμμένα, γιατί υπάρχουν γυναίκες αυτή τη στιγμή που δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι. Γιατί έχει ανέβει 14% το πράσινο τιμολόγιο στη ΔΕΗ και μας παρακολουθούν ίσως και αναγκασμένες. Ενώ θα θέλανε να κάνω κάτι άλλο Σάββατο βράδυ. Όμως, γιατί... Έχει αλλάξει, λέτε, η καθημερινότητα και η ποιότητα ζωής της Ελληνίδας. Αυτό νομίζω ότι ισχύει από τη δεκαετή κρίση και μετά, κυρία Δούρου, που αντιμετωπίσαμε. Όμως, να μου επιτρέψετε να μας προστατεύσω και τις δύο και να πω ότι ο λόγος που μία έμπειρη λειτουργός ενημέρωσης, που μου κάνει την τιμή να συνομιλούμε σήμερα το βράδυ μαζί, ιεραρχεί το δεύτερο κύκλο των γαλλικών εκλογών, είναι γιατί έχει να κάνει και με το μισθό μας στην Ελλάδα και με την ακρίβεια και με το ρεύμα. Διότι μία εκ των δύο, μιλάμε για γαλλογερμανικό άξονα πάντα, έτσι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μία λοιπόν εκ των δύο χωρών που στηρίζουν αυτόν τον άξονα, έχει αύριο εκλογές και πρέπει να συζητήσουμε ότι αφορά το διεθνές στερέωμα και αφορά και την πατρίδα μας, όπου η πατρίδα μας είναι ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον πυρήνα της Ευρωζώνης. Λοιπόν, να μου επιτρέψετε να μην είμαι πολύ αισιόδοξη, γιατί ούτως ή άλλως και εσείς και εγώ και όσες και όσοι μας παρακολουθούμε γνωρίζουμε ότι είμαστε σε μια πρωτόγνωρη περίοδο στο διεθνές στερέωμα. Δηλαδή έχουμε μια περίοδο αστάθειας και ανασφάλειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει δύο πολέμους. Ο ένας είναι αυτός που συνεχίζεται, έτσι, μετά από την παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, και ο άλλος είναι η τραγωδία στη Γάζα που ισοπεδώνεται. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τον Ισραηλινό στρατό και πολλές γυναίκες θρηνούν τα παιδιά τους και πολλά παιδιά έχουμε φτάσει στους 40.000 αμάχους νεκρούς. Τι έχουμε τώρα στις γαλλικές εκλογές αύριο? Έχουμε κάτι το οποίο βλέπω τους αναλυτές και στα διεθνή μέσα, γιατί έχω την πολυτέλεια, είτε είμαι άρρωστη είτε όχι, να παρακολουθώ τον διεθνή τύπο, άλλοι και άλλες δεν το έχουν. Να διαρριγνύουμε λοιπόν τα ημάτια μας, γιατί αύριο ενδέχεται στη χώρα της Γαλλικής Επανάστασης και του Γαλλικού Διαφωτισμού να έχουμε ένα αποτέλεσμα όπου να δίνει την πρώτη θέση στην ακροδεξιά. Ισχυρίζομαι, κυρία Πετούρη, ότι αυτό δεν έτυχε, πέτυχε. Και είμαι εξαιρετικά θυμωμένη, όχι ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και ως υπεύθυνη για το χαρτοφυλάκιο του τομέα εξωτερικής πολιτικής αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είμαι εξοργισμένη, είμαι θλιμμένη ως Ευρωπαία Ελληνίδα γυναίκα πολίτης, γιατί ενδέχεται αύριο στη χώρα, ξαναλέω, που μας δίδαξε... Και ως αριστερή πολίτης, έτσι, διότι τίποτα δεν συμβαίνει μόνο του, χρειάζονται δύο πόλοι. Άρα η άνοδος της ακροδεξιάς σημαίνει αποτυχία άλλων πολιτικών.
Να πάμε, γιατί θα μου επιτρέψετε λόγω του προβληματισμού και της λήψης μου να υπάρξω και πιο αυστηρή για τον δεύτερο υποτιθέμενο πόλο και μετά αν θέλετε να πάμε και στα καθημάς. Ενδέχεται λοιπόν αύριο σε όσους και όσους μας παρακολουθούν να ξημερώσει για τη Γαλλία και άρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση μια μέρα που μας πάει πίσω στον Πετέν, στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όπου δεν ζουν οι πατεράδες μας. Για να δούνε ότι μπαίνουν στα ελύσια πεδία αυτοί που χαιρέτησαν ναζιστικά και φασιστικά. Και αυτό ξαναλέω, δεν έτυχε, πέτυχε. Γιατί έχω μπροστά μου, και αν μου επιτρέψετε έτσι να το διαβάσω, έχω μπροστά μου συνομιλία Γάλλου υπουργού του κύριου Μακρόν με την Λεπέν πριν 2 χρόνια, που την κατηγορούσε, μην χαλάμε το χρόνο τον τηλεοπτικό, που την κατηγορούσε ότι έχει γίνει μαλθακή σε σχέση με το Ισλάμ, τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Γιατί το λέω αυτό, γιατί ενώ το μέτωπο, ενώ ο πόλης που έγινε των δημοκρατικών δυνάμεων, είπε ότι στις τριγωνικές αναμετρήσεις, δηλαδή όπου υπάρχει τρίτος εκπρόσωπος για τη γερουσία θα αποσυρθεί, δυστυχώς έχουμε στελέχη της κυβέρνησης, του Μακρόν, που δεν θα αποσυρθούν. Για να μην διευκολύνουν την απόλυτη πλειοψηφία της Μακρόν, της Λεπέν, του Μπαρντελά στην πραγματικότητα. Ναι, του Μπαρντελά. Να εξηγήσουμε. Αλλά ξαναλέω, όταν μιλάω στη δημόσια συχνότητα, και όχι μόνο, και στις ιδιωτικές εκπομπές, σκέφτομαι πάντα, ξαναλέω, μία γυναίκα χωρισμένη με έναν μισθό ο οποίος δυστυχώς είναι λίγο πάνω από τη Βουλγαρία. Λοιπόν, λέω λοιπόν... Καταλαβαίνω το θέμα που θίγεται. Καταλαβαίνω ότι λέτε ότι οι εξελίξεις στη Γαλλία σαφώς έχουν επιπτώσεις στα οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα και στα οικονομικά της χώρας μας. Και της πατρίδας μας. Αλλά, κυρία Δούρου, θα έχουμε την ευκαιρία να το... Πραγματικά θέλω να έχουμε την ευκαιρία και από το στούντιο να συζητήσουμε για το νέο χάρτη της Ευρώπης, γιατί μιλάμε για ένα νέο πολιτικό χάρτη της Ευρώπης που προέκυψε από αυτές τις ευρωεκλογές. Θέλω όμως να πάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και σήμερα είναι στην κορυφή της επικαιρότητας. Ελπίζω για τους σωστούς λόγους, γιατί πολλές φορές είμαστε στην κορυφή της επικαιρότητας, αλλά όχι για τους σωστούς λόγους. Ναι, να έχετε μία σύγκρουση. Αλλά έχετε μία σύγκρουση η οποία έχει περιεχόμενο αυτή τη στιγμή. Δόθηκε η εντύπωση. Έχει επίδικο αντικείμενο. Να το πω έτσι. Να το πω έτσι εντός εισαγωγικών. Να σας πω κάτι. Πριν πάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Να πω την ίδια στιγμή ότι είχαμε και τις εκλογές στις Βρετανικές. Όπου μετά από 14 χρόνια... Οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, έτσι. Έχουμε τους εργατικούς, οι οποίοι όμως, προσέξτε, επειδή κάποιοι πανηγυρίζουν και εντός της πληθυντικής ελληνικής αριστεράς και εντός άλλων αυτοπροσδιοριζόμενων δημοκρατικών δυνάμεων σε άλλα κράτη-μέλη. Έχουμε καταρχάς την κατακρίνηση των τόριδων, των συντηρητικών, βέβαια. Διότι, για παράδειγμα, όταν θα πάμε στην περιφέρεια του Άλτον Νόρθ, θα δείτε ότι εκεί ο Κόρμπιν πήρε την ιδιότητα του αιρετού, κατατροπώνοντας τον εργατικό. Τα πράγματα είναι πιο σύνθετα. Ευχόμαστε ότι οι εργατικοί θα πιάσουν το νήμα από τις καλές παραδόσεις. Και δεν θα χρειαστούν πάλι μια 15ετία για να επιστρέψουν. Και θα ανατάξουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Που είναι πολύ σημαντικό. Άρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ σύνθετα. Λοιπόν, Όταν πας στις βόρειες χώρες, να σας πω ότι όπου δοκιμάστηκαν ακροδεξίες συνταγές, τα πήγαν καλύτερα οι σοσιαλδημοκράτες. Αλλά γενικά το φάντασμα της ακροδεξιάς, πολλές δεκαετίες μετά τον εορτασμό το Μάιο της υπογραφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε που υπέγραφαν οι ηγέτες για να μην ξαναέχει πόλεμο η Γυραιά Ήπειρος, είναι εδώ και μας απειλεί. Σωστό. Τα λέω αυτά, γιατί όταν θα με φέρετε... Αλλά τουλάχιστον δεν επικράτησε, κυρία Δούρου, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σας πιέζω λίγο, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Και εγώ θέλω να συζητήσουμε τα του ΣΥΡΙΖΑ. Είστε ένα κορυφαίο στέλεχος του κόμματος.
Με μια το κρίνει ο κόσμος. Καλά, εντάξει, το κρίνω και εγώ όμως ως δημοσιογράφος. Με μια διακριτή συμβολή, άρα ο λόγος σας και η στάση σας σε αυτή την κρίσιμη πραγματικά περίοδο για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης βαραίνει. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω. Σήμερα είχαμε μια εικόνα στο ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε την προαναγγελία, την επιστολή των 87, είχαμε την κατάθεση του κειμένου των 87, είχαμε τον πρόεδρο του κόμματος στην αρχική του ομιλία, στην πρωτολογία του, να παρουσιάζει μία, να φέρνει τα πάνω κάτω στη δομή του ΣΥΡΙΖΑ, κατάργηση των υφιστάμενων οργάνων, νέα όργανα. Είχαμε τα όσα διεμήφθησαν κατά τη διάρκεια της Κεντρικής Επιτροπής και στη δευτερολογία του ο κύριος Κασελάκης είπε έναν μέα κούλπα, είπε ότι θα συνεδριάζουν τα όργανα, μίλησε για τη νέα συλλογικότητα, αλλά την ίδια στιγμή απίφθινε και μία προειδοποίηση, να την πω εγώ, ότι όποιος εκτός των οργάνων διαφοροποιείται θα αντιμετωπίζει πειθαρχικά μέτρα. Αυτό κατάλαβα από την εμπειρία μου. Αυτό κατάλαβαν και οι περισσότεροι δημοσιογράφοι, νομίζω και έτσι σχολιάζεται η δευτερολογία του κυρίου Κασελάκη. Οπότε σας ρωτώ, αναβιώνει το σκηνικό του συνεδρίου, του πρόσφατου συνεδρίου. Ναι, καταρχάς θα διαφωνήσω με πολλά από αυτά που με ρωτάτε, αλλά σέβομαι το τηλεπτικό χρόνο. Αν αναβιώσει το συνέδριο το οποίο μόλις μερικούς μήνες είναι πριν, εγώ δεν σας κρύβω ότι είμαι αισιόδοξη. Ήταν ένα συνέδριο χειραφετημένων μελών απέναντι στις ηγετικές φυσιογνωμίες, πώς με παρουσιάσατε, και στις φράξεις και στις τάσεις και στην ηγεσία. Ήταν μέλη που μας είπανε σταματήστε να οφαλοσκοπείτε, και ελάτε να δώσουμε τη μάχη για τις ευρωπαϊκές εκλογές. Εγώ στον ελάχιστο χρόνο που έχουμε... Τι δώσατε? Θέλω να σας πω... Δεν ξέρω αν πετύχατε τους στόχους σας. Εννοείται. Και γι' αυτό δεν θριαμβολογήσαμε και γι' αυτό δεν έχουμε επαναπαυτεί με το 14,9. Και είπαμε ότι ευχαριστούμε τα μέλη και ευχαριστούμε τους ανθρώπους που προσήλθαν στην κάλπη, γιατί εκατοντάδες χιλιάδες δεν προσήλθαν στην κάλπη, και αυτό είναι ένα πρόβλημα της δημοκρατίας, δεν είναι πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Μόνον. Και λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί έχει ηθικό αυτουργό και ονοματεπώνυμο και λέγεται Νέα Δημοκρατία και Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά πάμε λίγο σε αυτά που αριθμίσατε ως εικόνα της σημερινής Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και πώς συνδέονται με τη γαλλική σκηνή. Έχουμε ανάγκη αυτή τη στιγμή μια αντεπίθεση των δημοκρατικών δυνάμεων απέναντι σε μια κυβέρνηση της λογικής του Μακρόν. Μιας κυβέρνησης δηλαδή και μιας κυβέρνησης του απερχόμενου Βρετανού Πρωθυπουργού που κατέστρεψε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και πιστέψτε με, λόγω της κατάστασής μου, ξέρω αν μπορούσες χτες να μπεις στο ΕΔΙΚΑ και να γράψεις ακτινογραφία θώρακος. Όμως λοιπόν, αυτό που περιγράφεται, κυρία Δούρου, στο πολιτικό πλαίσιο, εξυπηρετείται αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν έχω καταλάβει ποια είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Από τη μία δηλαδή υπάρχει η πολιτική αναφορά ότι δεν μπορούμε να έχουμε συγκόλληση σε επίπεδο ηγεσίας. Από την άλλη προτείνεται ή δεν προτείνεται κοινή κάθοδος στις εκλογές. Ακούστε, εμείς είμαστε πάρα πολύ ξεκάθαροι. Χαιρετήσαμε καταρχάς αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία, αλλά είπαμε ότι η υπόθεση της ενότητας των δημοκρατικών προοδευτικών δυνάμεων στην Ελλάδα είναι μια ιστορία που δεν είναι τυρονή και που ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε σχέση με κάποιους όψιμους χειροκροτητές της το έχει υπηρετήσει, δηλαδή δεν είναι μια ιστορία του Ιλίου του 2024, το έχει υπηρετήσει όταν καλούσε με την απλή αναλογική να συνεργαστούμε για να φύγει η αλαζονία του 41% του Υπουργού που χαστουκίζει τον εργαζόμενο στο αεροδρόμιο και όλων αυτών που συμβαίνουν τα τελευταία πολλά 5 χρόνια. Θυμόμαστε όλοι τις αρνητικές απαντήσεις που έλαβε ο Άλεξ Τσίπρας από όλα τα κόμματα του προοδευτικού φάσματος. Θυμόμαστε όλη τη στρατηγική της απλής αναλογικής που ήταν ένα πάγιο αίτημα της ελληνικής αριστεράς
Δεν θα σας πάω πίσω, όταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης συζήταγε γύρω από αυτό. Όχι, με πάτε πίσω, γιατί εγώ έχω άλλο ένα ερώτημα. Και ο χρόνος με πιέζει. Καταλαβαίνω ότι δεν σας αφήνω να ολοκληρώσετε. Όχι, αλλά είναι τόσα τα ζητήματα. Καταρχάς, εγώ ζητάω συγγνώμη που δεν είμαι εκεί, θα ήταν πιο εύκολο. Και ερχόμαστε σήμερα και μιλάμε για την κεντροαριστερά. Ο Θεός να την κάνει, γιατί κάνει το σταυρό μου. Έτσι, και εσείς να την κάνετε, όχι μόνο ο Θεός. Όχι. Εξυγχρονισμός μεταρρύθμιση. Είναι τσαλακωμένες έννοιες πολλές δεκαετίες πίσω από κυβερνήσεις που μας χρεοκόπησαν. Μιλάμε λοιπόν για την κεντροαριστερά και κάποιοι, όχι η Βάλια Πετούρη και η Ρένα Δούρου, μέσα από την Ένωση ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ΠΑΣΟΚ ΝΑΔ. Όμως ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι αυτές είναι συνταγές κάποιων που θεωρούν ότι άμα κλειστούμε μέσα σε ένα δωμάτιο με κάποιους μηχανισμούς, κάτι θα κάνουμε, αλλά ξέρουμε ότι είναι καταδικασμένοι στην αποτυχία. Mm. Εκείνο που κατά τη γνώμη μου προέχει σήμερα για τη γυναίκα, ξαναλέω, που δεν μπορούσε να βγει γιατί δεν είχε να της φυλάξει κάποιος το παιδί ή δεν είχε να ζητήσει βοήθεια στο σπίτι και μας παρακολουθεί και τις δύο. Για αυτή τη γυναίκα εγώ ισχυρίζομαι ότι ένα μπορεί να γίνει. Ο οδικός χάρτης που έχουμε θέσει, ανάμεσά του και το καταστατικό συνέδριο που περιγράψατε ότι ο Στέφανος Κασελάκης ούτε λίγο ούτε πολύ το έχει ήδη εγκλωβίσει, ενώ μίλησε για ιδέες. Και ξαναείπα, θα ψηφίσω τα μέλη, δεν θα ψηφίσει ούτε η Βάλια Πετούρη, ούτε η Ρένα Δούρου, ούτε ο Στέφανος Κασελάκης. Και εκεί, με όρους ενότητας, με σεβασμό στις πολιτικές απόψεις, χωρίς στρατηγικές και παιχνίδια, μετρώ τα λόγια μου, κυρία Πετούρη, θα τα θέσουμε με σοβαρότητα, κυρία Δούρου, από τα κάτω. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ρωτάω όμως μία πολιτικό που δίνει ευθύτατες απαντήσεις. Άρα θέλω μία ευθεία και σύντομη απάντηση. Έχει ρόλο στη δημιουργία αυτού του μετόπου της κεντροαριστεράς ο Αλέξης Τσίπρας? Να θυμίσω σε όσους το έχουν ξεχάσει ή όσους δεν έχουν την πολιτεία να παρακολουθούν. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και ο Αλέξης Τσίπρας προσέφερε πριν μερικές μέρες μία όαση σε μία χώρα η οποία αυτές τις ώρες που μιλάμε είναι πρώτη ήδη στα διεθνή μέσα, γιατί πάμε στην έκτη μέρα εργασίας της 7. Από εκεί και πέρα, η αλήθεια είναι ότι με ανησυχεί το γεγονός ότι κάποιοι μετέρχονται του ονόματός του και του πολιτικού του κεφαλαίου για να παίξουν, σας είπα, δεν τα μετρώ τα λόγια μου. Δεν έχω να χάσω κι άλλως τίποτα. Μάλιστα. Δούλευα. Λοιπόν, μετέρχονται του ονόματός του και του κεφαλαίου του, του πολιτικού εννοώ, που υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα, για κάτι μικροπολιτικές στρατηγικές. Τις είδαμε και σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή. Λοιπόν, αλλά ξαναλέω, η μητέρα που μας παρακολουθεί, που είναι χωρισμένη, ή η χείρα που φοβάται ότι έρχεται η περικοπή των συντάξεων χειρίας, ενώ δεν έχουμε μνημόνια, δεν την αφορούν αυτά τα παιχνίδια. Σας ευχαριστώ να τα πούμε πολύ. Κοντά, να ξημερώσει μια καλή μέρα για τη Γαλλία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Δούρου.